δεν αλλάζει το σκηνικό για αύριο Δευτέρα, δεν αλλάζει το σκηνικό του καιρού όσο αφορά τις νεφώσεις. Πάλι αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα γίνονται πιο πυκνές. Οι άνεμοι και αύριο θα είναι στα 4 με 6 μποφόρ, τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, με πάλι τοπικά όπου ο άνεμος ενισχύεται να έχουμε κάποιες ρηπές 7 μποφόρ και σταδιακή εξασθένιση μέσα στη διάρκεια της μέρας. Για αύριο η θερμοκρασία θα κοιμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με 18 βαθμούς το πρωί και γύρω στους 29, ίσως σε κάποιες περιοχές να δούμε και αύριο πάλι 30 βαθμούς μέγιστη. Ενώ όσο αφορά την Τρίτη, παραμένουν πάλι οι νεφώσεις που είπαμε, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, νότιο-νοτιοανατολικών διευθύνσεων άνεμοι, οι οποίοι έχουν αρκετά εξασθενημένοι πια, δεν θα ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία για την Τρίτη θα είναι γύρω στους 17 με 18 το πρωί και θα φτάσει το μεσημέρι 27 μέχρι 28 βαθμούς. Δηλαδή μια μικρή πτώση της γενικής θερμοκρασίας, πάλι σε κάποια σημεία μπορεί να φτάσει και 29 βαθμούς την Τρίτη. Τώρα την Τετάρτη δεν αλλάζει πάλι κάτι, δηλαδή όλες τις μέρες αυτό το σκηνικό των νεφώσεων παραμένει το ίδιο. Έχουμε περαιτέρω εξασθένειες των ανέμων, σχεδόν άπνοια, συγγνώμη, έως πολύ ασθενείς ανέμους, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα. Τώρα, ένα χαρακτηριστικό, επειδή θα είναι όλων των ημερών μαζί με τις νεφώσεις που είπαμε πριν, είναι η μεταφορά σκόνης. Ήδη έχει ξεκινήσει μια μεταφορά σκόνης από τα νότια τμήματα της Κρήτης, νότιος από την Αφρική δηλαδή που μας έρχεται πάντα. Επηρεάζει αυτή τη στιγμή το νησί με αραιή σκόνη, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει και τις επόμενες μέρες. Θα πυκνώσει λίγο και θα έχουμε αυτή την αίσθηση της θόλωσης, δηλαδή νεφώσεις από πάνω, ηλιοφάνεια εν μέσω των νεφώσεων αυτή και μια θόλωση λόγω και των νεφώσεων αλλά και της σκόνης που θα μεταφερθεί τις επόμενες μέρες. Από σήμερα και για τις επόμενες 3-4 μέρες.